Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε η ταινία House of Gucci με τη Lady Gaga να υποδίεται την μαύρη χείρα Πατρίτσια Ρεγκιάνη και τον Adam Driver να βρίσκεται στο ρόλο του Μαρίου Τσεγκούτσι. Ποια είναι όμως η ιστορία που κρύβεται πίσω από τη ταινία και τη Ρεγκιάνη που πρόσφατα κυκλοφόρησε και μονοπολεί το κινηματογραφικό ενδιαφέρον? Ρέση, πώς έκανε η άλλη στη ταινία? Father and Son, House of Gucci. Δεν το έκανα καλό, να το έκανα άλλη μία. Father, Son and House of Gucci. Τι, δεν ήταν καλό τώρα? Μπράβο. Είναι ακόμη ένα dark quote και μην ξεχάσετε, μαυροπούλια μου, να πατήσετε ένα like δείχνοντας έτσι την υποστήριξή σας. Ήταν 27 Μαρτίου του 1995 όταν ο Μαουρίτσιο Γκούτσι πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν άγνωστο ένοπλο κατά την είσοδό του στο κτίριο που εργαζόταν στο Μιλάνο. Όλοι είχαν αναρωτηθεί που είχε μπλέξει ο γνωστός επιχειρηματίας ή αν η δολοφονία του σχετιζόταν με τις πολλές αναταραχές που υπήρχαν στην οικογένεια. Καμία απάντηση ως την 8η ημέρα του 1997. Τότε κάποιος ζήτησε να μιλήσει με τον Φιλίππο Νίνι, τον επικεφαλής της αστυνομίας για την Ιταλική περιοχή της Λομβαρδίας, για να κλείσει μια συνάντηση. Εκείνη την ημέρα δεν ανέφερε πολλά μέσω τηλεφώνου. Θα πω μόνο ένα όνομα. Γκούτσι ανέφερε. Η Ρεγκιάνη και ο Γκούτσι γνωρίστηκαν στην δεκαετία των 20 τους σε ένα πάρτι της ελίτ του Μιλάνου, με τον επιχειρηματία να θαμπώνεται από την ομορφιά της μελλοντικής γυναίκας του. Αν και ο πατέρας του, Ροδόλφο Γκούτσι, ιδρυτής του House of Gucci, ήταν ενάντια στο συγκεκριμένο γάμο, αυτός πραγματοποιήθηκε το 1972. Οι δύο τους παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι το 1985, όπου ο Μαουρίτσιο αποφασίστηκε ένα επαγγελματικό ταξίδι και εν τέλει εγκατέλειψε τη γυναίκα του για μια νεότερη εκδοχή της. Το διαζύγιο με την παρατεταμένη δικαστική διαμάχη να διαρκεί περίπου μια δεκαετία είχε δικαστική κατάληξη με αποτέλεσμα η Ρεγκιάνη θα δέχεται διατροφή ύψους 1.000.000 ευρώ ετησίως. Όπως είχε δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις εκείνη την εποχή, ο πρώην σύζυγός της άλλαξε πολύ με τον θάνατο του πατέρα του και δεν ήθελε φροντίδα από κανένα. Μάλιστα, είχε εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά της ότι ο Γκούτσι δεν της πρόσφερε την παραμικρή υποστήριξη την περίοδο που χειρουργούταν για όγκο στον εγκέφαλο. Μέχρι το 1993, ο Γκούτσι είχε πουλήσει το υπόλοιπο μερίδιό του στον οίκο μόδας στην Invest Corp για ποσό μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων, θέτοντας τέλος στην ιταλική ιδιοκτησία της Γκούτσι και καθιστώντας τον Μαουρίτσιο Γκούτσι έναν πολύ πλούσιο άνδρα. Επιπλέον, οι φήμες ότι θα παντρευόταν την Πάολα Φράγκη και κατά συνέπεια θα περιοριζόταν στο ίμιση της την αμοιβή της Πατρίτσια ήταν κάτι που την εξόργιζε. Η έκταση της δυσαρέσκειάς της έγινε σαφής κατά τη διάρκεια μιας διοίκησης όταν παρουσιάστηκε ένα ηχητικό μήνυμα προς τον Γκούτσι. Έχει φτάσει στο ακραίο σημείο να σε περιφρονούν οι κόρες σου που δεν θέλουν πια να σε βλέπουν. Είσαι σαν μια παραμορφωμένη σκολικοειδίτιδα που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Ακούστηκε να λέει η Ρεγκιάνη γεμάτη κακία. Για εσένα η κόλαση δεν έχει έρθει ακόμα.
Η πίκρα της Πατρίτσια Ρεγκιάνη για τον πρώην σύζυγό της ήταν γνωστή και στο δικαστήριο, με την ίδια να έχει καταθέσει ότι πράγματι υπήρχε μια περίοδος που ήθελε να τον ξεφορτωθεί και είχε ρωτήσει από υπηρέτριες μέχρι δικηγόρους για τις συνέπειες. Ωστόσο, οι προθέσεις της κατά την ίδια τελείωσαν εκεί, καθώς ποια γυναίκα δεν είπε ποτέ θα σκότωνε αυτόν τον τύπο. Η Αιμονίδης όμως ήταν καλύτερα γνωστή στην Τζουζεπίνα Ουρέμια, μια γυναίκα που χαρακτηρίστηκε ως ένα είδος αυτοαποκαλούμενης μάγισσας και μέντιουμ και με την οποία γνωριζόταν από το 1976. Οι καταθέσεις των γυναικών όμως αναφορικά με την δολοφονία του Κούτσι περιπλέχτηκαν. Η Αουριέμα υποστήριξε ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων ενέδωσε τελικά σε ένα αίτημα της φίλης της για έβρεση ενός δολοφόνου, ενώ η Ρεγκιάνη δήλωσε πως δεν είχε ιδέα ότι η Αουριέμα είχε προσλάβει δολοφόνο και ότι εκβιάστηκε για να συμφωνήσει στη δολοφονία με πληρωμή 600 εκατομμυρίων λιρών. Στην πραγματικότητα η Αουριέμα ήρθε σε επαφή με τον Ιβάνο Σαβιόνι, τον νυχτερινό θηρορό στο ξενοδοχείο που έμενε ο ανώνυμος τηλεφωνητής, για τον οποίο ήξερε ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Του μίλησε για το σχέδιο της δολοφονίας και έπειτα ο Σαβιόνι διαπραγματεύτηκε την τιμή για τη ζωή του Γκούτσι με τον Οράτζιο Τσικαλά. Η έρευνα διαπίστωσε ότι ήταν ο Τσικαλά που οδήγησε εκείνο το πράσινο Ρενό Κλειό, από το οποίο ο Τσεράουλο πυροβόλησε θανάσιμα τον Γκούτσι. Ενώ τα μέσα ενημέρωσης με τον όνομασαν τη Λέντι Κούτσι σε μαύρη χείρα, η Πατρίτσια Ρεγκιάνη δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι διέταξε τη δολοφονία. Το Νοέμβριο του 1998, ωστόσο, ο Τσεράουλο καταδικάστηκε σε σόβια κάθειρξη, η Ρεγκιάνη και ο Τσικαλά καταδικάστηκαν σε 29 χρόνια, ενώ η Αουρίεμα και ο Σαβιόνικ έλαβαν ποινές 25 και 26 ετών αντίστοιχα, αν και όλες τελικά μειώθηκαν. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι το ημερολόγιο της Λέντι Κούτσι, που στις 27 Μαρτίου του 1995, η ημέρα θανάτου του Μαουρίτζιο, ήδη είχε γράψει μόνο μία λέξη, «Παράδεισος». Η ίδια υποστήριξε πως πράγματι ανακουφίστηκε με τον θάνατο του πρώην σύζυγου της, αλλά η αναφορά στο ημερολόγιο αφορούσε μία λέξη που αγαπά και που θα ονομάτιζε την επόμενη βίλα της. Όταν της προτάθηκε να δουλέψει στην φυλακή για να μειώσει την ποινή της, η Ρεγκιάνη απάντησε «Δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου και σίγουρα δεν πρόκειται να ξεκινήσω τώρα». Αφού εξέτηξε 18 χρόνια, απελευθερώθηκε από την φυλακή τον Οκτώβριο του 2016. Σε συνέντευξή της το 2002, αναφορικά με την δολοφονία του Μαουρίτζιο Γκούτσι, η μαύρη χείρα επισήμανε «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου αθώο, θεωρώ τον εαυτό μου ως μη ένοχο. Αλλά στο αθώο πρέπει να παραδεχτώ ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη». Sono Patrizia Reggiani Gucci.